Φίλε και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν. Ακούτε την εκπομπή Παντιέρα Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιάννη Ασημακόπουλο, στο μικρόφωνο ο Νίκο Ξηλουδάκη. Συζητάμε σήμερα με τον πρόεδρο τη ΠΕΝΕΝ, τη Ένωση των Αυτεργατών, τον Αντώνη Ταλακογιώργο. Κύριε πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξή τώρα. Στι παλαιότερε κινητοποιήσει υπήρχε ποσοστό αστρονομικό στη συμμετοχή. Άγγιζε το 100% πολλέ φορέ. Αυτή τη φορά ήταν τα ποσοστά τη συμμετοχή στην απεργία ήταν υψηλά ή υπήρχαν δυσκολίες Θα ήθελα να πω ότι αυτή η απεργία μεταξύ των άλλων διακρίθηκε mm -hmm. για την πρωτοφανή συσπήρωση mm -hmm. συμμετοχή που ήταν καθολική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλα τα πλοία και σε όλα τα λιμάνια της χώρας και βεβαίως ένα στοιχείο που αν θέλετε διακρίθηκε περισσότερο από άλλες προηγούμενες κινητοποίησεις ήταν η ενεργό, η δραστήρια συμμετοχή και ο λόγο των ίδιων των πληρωμάτων και των ναυτεργατών στην πορεία, στην έκβαση και στην εξέλιξη αυτού του αγώνα. Που ήταν καθοριστική αυτή η παρέμβαση. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι σε όλε τι συνεδριάσει που είχαμε και εμεί σαν Μπενεν αλλά και στα πλαίσια τη Ομοσπονδία υπήρξε μαζική συμμετοχή εκατοντάδων ναυτη, ναυτεργατών που παρακολουθούσαν και ήθελαν να ξέρουν και να γνωρίζουν όχι απλά την απόφαση αλλά τη γνώμη και του καθενό εκάστο που αποτελεί και απαρτίζει τη διοίκηση τη Ποινιό. Και βεβαίω είχαν συμμετοχή τεράστια τα πληρώματα και η ναυτική μα σε όλη τη διαδικασία τη απεργία στο να αποκρουστεί αυτό ο επικοινωνιακό εκβιασμό τη κυβέρνηση από τη μία, να αποκρουστεί ο κοινωνικό αυτοματισμό από την άλλη, να αποκρουστεί αυτή η άθλια επιχείρηση που διοργάνωσε η κυβέρνηση ότι δήθεν μα έλυσε τα προβλήματα και κατόπιν τούτου γιατί συνεχίζουμε την απεργία και βεβαίω να αντέξουν τα πληρώματα και το έκαναν επιτυχώ αυτό, πιέσει και παρεμβάσει που με ποικίλου τρόπου ασκήθηκαν έτσι ώστε αυτή η απεργία να υπονομευθεί. Αν εξαιρέσουμε την 7η προ 8η ημέρα, το ένα, μονα, δύο πλοία που είχαμε ένα ρήγμα στο σύνολο να υπολογίσω γύρω στα 150 πλοία, έτσι έγινε, mm -hmm. που είχαμε στην απεργία, σε δύο πλοία που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, νομίζω ότι η απεργία τσούλησε, εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά και το συμπέρασμα, αν θέλετε, το δίδαγμα που βγαίνει από αυτή την απεργία είναι ότι την υπόθεση μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση τον πρώτο και τον αποφασιστικό ρόλο πρέπει να την έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και μέσα από δημοκρατικέ συλλογικέ διαδικασίε να λαμβάνεται σε κάθε φάση αυτού του αγώνα η γνώμη, η άποψη και η αγωνιστική του θέληση και διάθεση. Χωρί αυτή την προπόθεση. Επειδή στο σενάριο αυτό το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν θα είχαμε απεργία 9 ημερών και δεν θα είχαμε και αυτό το θετικό αποτέλεσμα που μπορούμε σήμερα να κρίνουμε, να αξιολογούμε και να βγάζουμε ως συμπέρασμα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι φανερό ότι όταν είναι κανεί μακριά από τη λογική τη ανάθεση, όπω τα λέγατε και προηγουμένω βγαίνουν και η πίεση υπάρχει και βγαίνουν και κάποια θετικά αποτελέσματα. Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα πρωτοφανέ, από ξέρω εγώ, πρόσφατο φαινόμενο. Γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, ο πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εξαπέλυσε δρυμία επίθεση και στο σωματείο της ΠΕΝΕΝ και στο πρόσωπό σα πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα έκανε λόγο και για 200.000 παρακαλώ, 200.000 θέσεις εργασίας, ένα τρομερό νούμερο, που δεν αφήνετε εσείς να, σαν σωματείο και προσωπικά εσείς δεν αφήνετε να καλυφθούν. Είναι έτσι τα πράγματα. Πώς έχει αυτό το ζήτημα. Έχουμε στοχοποιηθεί και από την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες και από την τωρινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή έκανε μια αθλειότητα, θα την έλεγα πρωτοφανή αθλειότητα. Ενώ προγραμματικά, όπως σας είχα πει, είχε υποσχεθεί και δεσμευτεί ότι θα πάρει μέτρα υποχρεωτικά μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση και τη διεύρυνση της απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών με θεσμοθετημένα δικαιώματα, Φαίνεται ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία τη κυβέρνηση με την Ένωση Ελλήνων Εφοπιστών και το υπόλοιπο κομμάτι του Εφοπιστικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα αμέσω μετά, που ανέλαβε την εξουσία, την κυβερνητική εξουσία, με, με επικεφαλής, με πρωταγωνιστή, θα έλεγα τον κύριο Δρίτσα, ο οποίος εισαγωγικά το περιβάλλον, το κύκλος του έλεγε όλα τα χρόνια αυτά ότι είναι, πώς το λένε, ο άνθρωπος του ήθους, και τη πολιτικής πολιτική κλπ., είναι αυτό που ανέλαβε να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δηλαδή, μπήκε μπροστά ω εκπρόσωπο τη κυβέρνηση να συνδιαλλαγεί, να διαπραγματευτεί, να διαβολευτεί μαζί μα. Προσέξτε τι ήθελε. Όχι και ο Δρίτσας και η κυβέρνηση. Να καταργήσουμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία, που είναι τα Ποντοπόρα, που μπορεί να απασχολήσει εν δυνάμει πάνω από 40-45 χιλιάδε Έλληνε ναυτικού και σήμερα απασχολεί μόνο 40-45.000 χιλιάδε, απασχολει μονο 45 χιλιαδες ηθελε να υπάρχει συμφωνία για την κατάργηση τη σύμβαση μεταξύ των Σωματείων και τη Ένωση Ελλήνων Αφοπλιστών, όπω ακριβώ το, το ζητούσαν οι αφοπλιστέ. Δεν ήθελε δηλαδή ο κύριο Δρίτσα και η κυβέρνηση να αναλάβουν ούτε αυτό που δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν και να διαβρύνουν την απασχόληση με νομοθετικά μέτρα και να επιβάλλουν στου εφοπλιστέ την αύξηση τη απασχόληση των Ελλήνων αυταργατών και την αντιμετώπιση και τη μείωση τη ανεργία, αλλά θέλουν να μα οδηγήσουν σε μια συμφωνία που ήδη θα καταργήσουμε τη συλλογική σύμβαση, ένα θεσμό που στο χώρο μα και έχει κατοχυρωθεί, θεμελιωθεί, θεσμοθετηθεί από το 1943 για όσου παλιού θυμούνται επί, επί ο Η ΟΕΝΟ, η οποία ήταν το ταξικό Κομμάτι του ναυτεργατικού κινήματο την περίοδο εκείνη, τη δύσκολη που έδωσε και το σύνθημα. Αν θέλετε, όλα τα πλοία εν κινήσει για να συμμετάσχουν στη μεγάλη απόβαση που έγινε ε, στην Νορμανδία. Και εκεί χάσαμε χιλιάδε ναυτικού. Εμεί είχαμε δυόμισι χιλιάδε νεκρού. Αυτό, σαν παρένθεση, για να συνεχίσω σε αυτό το οποίο Ο, ο, ο Η Ένωση, λοιπόν, έγινε εφοπλιστό. Η νεκρού, είχε ποιο. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου mm. Πολέμου, mm. οι Έλληνε ναυτικοί που χάθη, έχασαν τη ζωή τους στα σαπιοκάραβα των εφοπιστών και σε δύσκολες αποστολές έτσι δεν είναι είχαμε απόλυτα 2.500 ανθρώπων και άλλων χιλίων ανθρώπων που είχαν βαριά τραυματιστεί σαν κατευτεί ε, στα κάτεργα των εφοπιστών αυτό είναι το ένα κομμάτι τώρα προσέξτε να δείτε έρχεται τώρα η κυβέρνηση και παίρνει αυτή την πρωτοβουλία εμείς να συνομολογήσουμε και να συμφωνήσουμε Μάλιστα. με τους εφοπιστές για την κατάργηση της σύμβασής μας και αυτό το παίρνει μετά η Ένωση εφοπιστό. Όταν βλέπει ότι υπάρχει αντίρρηση, αντίσταση και όχι μόνο αντίσταση, αλλά υπάρχει και σύγκρουση Ποιο τη σηματοδότησε τη σύγκρουση, εμεί τη σηματοδότησαμε. Εξάλλου το ομολόγησε και ο ίδιο. Η δύναμη η συνδικαλιστική και πολιτικά που αντιστέκεται σε αυτή την επιλογή είναι η ΠΕΝΕΝ. Δεν υπάρχει άλλο σωματείο. Δυστυχώ αυτή την, την ο, η πραγματικότητα αναγκάστηκε να την ομολογήσει ο ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, στοχοποίησε λοιπόν εμά πιστεύοντα ότι στην ευρύτερη κοινωνία τη χώρα, σε συνθήκε βαθιά παρετεταμένη οικονομική κρίση και μεγάλη ανεργία, η αναφορά του περί 200.000 νέων που θα μπουν στο επάγγελμα θα στρέψει όλον αυτόν τον κόσμο εναντίον μας, θα υπάρχει κοινωνική κατακραυγή και έτσι από τη μία η κυβέρνηση βγάζει τον εαυτό της απ' έξω γιατί πετάει τον μπαλάκι μεταξύ ναυτικών και εφοπιστών να, βγάλουν, να δώσουν λύση στο θέμα της σύμβαση και από την άλλη οι εφοπιστές θα έχουν και το κοινωνικό προφίλ ότι συνέβαλαν και είχαν τεράστια συνδρομή στην αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματο τη ανεργία. Ναι. Βεβαίω αυτό το σχέδιο ναυάγησε και θεωρώ τιμή μου και εμένα και το Σωματείο το ότι εμεί αλλά με πλάτη, εμεί αντισταθήκαμε στο να μην λοεπίθει. Αν η κυβέρνηση τώρα έχει το πολιτικό θάρρο, α πάρει την πρωτοβουλία να φέρει νομοθετική διάταξη στη Βουλή. Σημειώνω όμω ότι το έχει επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία το 2013. Ναι. Και τότε δεν πέρασε η κατάργηση τη σύμβαση, γιατί όλα τα κόμματα πλήν τη Νέα Δημοκρατία δεν, δεν το ψήφισαν. Τώρα, αν η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει τέτοια ριζική στροφή, που την έχει κάνει βεβαίω, Πολιτικά έντιμο και ηθικό είναι να πάρει την πρωτοβουλία να το πάει στη Βουλή και να πει ότι εγώ καταργώ τη σύμβαση των ναυτικών και να αναλαμβάνω πολιτικά την ευθύνη. Αλλά να μην έχει την απέτηση, και αυτό είναι άθλιο και βρώμικο που κάνει, να βάζει μπροστά το συνδικαλιστικό κίνημα για να κάνει μια άθλια προδοτική κίνηση τη κατάργηση των ίδιων των συνδικάτων. Γιατί αυτό σημαίνει κατάργηση τη συλλογική σύμβαση, αν συνομολογεί το συνδικαλιστικό κίνημα και να οδηγήσουμε μισθού. Και συμβάσει στα, στα όρια του, 2000, του 1960 και σε μισθού τριτοκοσμικού του επίπεδου άλλων χωρών, που όμω εκεί τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα είναι τελείω διαφορετικά από την Ελλάδα. Δεν έχουμε τι ίδιε συνθήκε με τι Φιλιππίνε, ούτε με τον Μπαγκλαντέ, ούτε με τον Πακιστάν, ούτε με την Ουκρανία. Εκεί θέλει να μα οδηγήσει η κυβέρνηση και σε αυτό θέλει και την υπογραφή μα από πάνω. Μάλιστα. μάλιστα. Πάντω, για να ξανάρθουμε στο εξωπραγματικό αυτό νούμερο των 200.000 θέσεων εργασία, στέκει αυτό το νούμερο ή είναι παραμύθια τη Χαλιμά. Είναι παραμύθια τη Χαλιμά, το πούμε έτσι χο χοντροχόντρα. Πιστεύω αν μιλάμε για την ελληνική σημαία, το θεωρώ ακραίο το σενάριο να μιλάει η Ένωση Ελλήνων Ευρωπιστών για τα πλοία ξένη σημαία που έχουν ήδη δρομολογήσει άλλε εξελίξει με τι σημαίε ευκολίε εδώ και χρόνια, επανδρώνοντα τα πλοία του 100% με χαμηλόμενε τα λαδάπα πληρώματα. Αν μιλήσουμε με όρου πραγματικού ω προ την ελληνική σημαία και πούμε ότι είναι 810 τα πλοία ελληνική σημαία, και αν υπολογίσουμε ότι σε αυτά μπορούν να εργαστούν μέσω όρο γύρω στου ε, ε, ναι, 20.000 ναυτικοί, αυτό είναι το πραγματικό. Νομερο. Να βάλουμε και 5.000 αυτοί που εναλλάσσονται στη διάρκεια του χρόνου. Mm. Να τους κάνουμε και 10. Το 22 γίνεται 32. Το 32 mm. με το 200.000 είναι μέρα με τη νύχτα. Πρώτο. Mm. Και δεύτερον, μιλάμε όμω. Αν θέλετε, Αυτό είναι ίσω θέμα μια άλλη συζήτηση. Σωστά. Πρέπει να δούμε και με ποιου όρου αυτοί οι ναυτικοί θα δουλεύουν. Εγώ πιστεύω και να γίνει αυτό που λένε οι Και να πάνε ορισμένα παιδιά. Οι συνθήκε είναι τόσο δραματικέ, τραγικέ και ανυπόφορε που δεν θα αντέξουν πάνω από δύο-τρει μήνε. Να παίρνουν μισθό των 600, των 800 και των 900 ευρώ και να δουλεύουν. 12 ώρε την ημέρα, 7 ημέρε την εβδομάδα, 30 ημέρε το μήνα. Μιλάμε για συνθήκε γαλέρα. Αυτή θέλει να μα γυρίσει η πρόταση. Τη Ανοσιλών, εκεί θέλει να μα πάει η πολιτική τη κυβέρνηση. Και αυτό το μοντέλο. Το έχουν επισημοποιήσει στην Κόσκο, που είναι δίπλα του, που είναι μπροστά στα πόδια του Υπουργείου Ναυτιλία. Και δεν κάνουν τίποτα. Δύο χρόνια σαν κυβέρνηση. Αλλά αν γυρίσουμε λίγο δύο χρόνια πίσω, mm -hmm. το κατέγγελαν και το αποδοκίμαζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τώρα το έχουν το αφήσει δημήμαστε. ανέπαφο, ανέγκυχτο και μάλιστα όχι αυτό μόνο, πούλησαν και το υπόλοιπο λιμάνι. Είχε μια προβλήτα η Κόσκο, τώρα πει όλο το λιμάνι και εκεί θα έχουμε μια, το λένε, ιδιότυπη οικονομική ζώνη ε, που, ε, που θα αποτελεί παράδειγμα για τι επενδυτικέ επιλογέ των Κινέζων και όχι μόνο για τη χώρα μα. Μάλιστα. Τώρα, φτάνοντα σιγά σιγά προ το τέλο τη εκπομπή μα, ήθελα δύο ερωτήματα να τα κάνω και τα δύο μαζί και να τα απαντήσετε από κοινού. Το ένα είναι οι διώξει οι οποίε υπάρχουν κατά καιρού. Πρόσφατα θυμάμαι ότι στον απόϊχο τη απεργία του Μαΐου, ο γραμματέα τη Πενέν ε, υπέστη δίωξη τον Ιούλιο, μετά από δύο μήνε τέλο πάντων. Ε, για το ζήτημα των διώξεων, λοιπόν, ήθελα δύο λόγια. Αλλά επίση να μιλήσουμε για, συνολικά για το συνδικαλιστικό κίνημα, Ποιο είναι ο δρόμο, α πούμε, αν υπάρχει άλλο δρόμο εκτό από τον ανηφορικό, πράγματι το δρόμο του αγώνα. Ε, να μα πείτε γενικότερα λοιπόν πώ βλέπετε τα πράγματα. Λοιπόν, αναφορικά με το πρώτο, θέλω να πω ότι έχουμε ένα μπαράζ μια βιομηχανία πιο σωστά διώξεων τα τελευταία δύο-τρία χρόνια που αφορά αγώνες, κινητοποίησεις και κυρίως απεργίες. Και δεν μιλάμε μόνο ή κυρίως για συνδικαλιστικά στελέχη. Αυτό το μπαράζ των διώξεων συμπεριλαμβάνει ολόκληρα, συγκροτημένα πληρώματα πλοίων που έχουν απεργήσει σε διάφορες φάσεις των κινητοποιήσεων που έχουμε την τελευταία τριετία, τετραετία και για αυτό το λόγο έχει σημασία να το αναφέρω από πού ασκούνται οι διώξεις. Οι διώξεις διάσκούνται από το επίσημο λιμενικό σώμα που μπαίνει μπροστά ως προστάτης φύλακας των εφοπιστών και θεωρεί κάθε απεργία ότι έχει παρατυπίες, ότι έχει προβλήματα νομιμότητα και ασκούνται οι διώξει. Μέχρι στιγμή σε αυτέ τι διώξει, θέλω να το τονίσω αυτό, έχουν όλε καταρρεύσει δικαστικά. Και έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή θα είναι και η τύχη. Και βέβαια δεν πρόκειται να μα το αν η κυβέρνηση πιστεύει κάτι τέτοιο, ή κάποιε δυνάμει του εφοπλιστικού κεφάλαιου, ότι θα μα το ίσουν να υποχωρήσουμε ε, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάτω από το βάρο των διώξεων. Θα έχουν ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα. Και το εισπράττουν ήδη αυτό. Όσον αφορά το τελευταίο σκέλο, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πιστεύω ότι το εργατικό και κυρίω το συνδικαλιστικό κείμενο δέχεται μια βαθιά κρίση. Μια κρίση που φαίνεται σε πολλά επίπεδα και είναι ε, με γυμνό μάτι εμφανή σε όλου μα. Ε, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω από τη δική μου την πλευρά δεν υπάρχει άλλο δρόμο παρά ο δρόμο τη οργανωμένη, τη συγκροτημένη, τη συνεπού και αδιάλακτη αγωνιστικής παρέμβασης των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής όπως αυτή εφαρμόζεται και υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια από τα υπερεθνικά όργανα που είναι το Δούνο Του, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο κατά τη γνώμη μου παίρνει μια μεγάλη ρεβάνς αυτή τη στιγμή και τα λέω αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια εννοώ ναι, ναι παίρνοντα πίσω από του εργαζόμενου ό,τι κέρδισαν και κατέκτησαν με πολύχρονου, σκληρούς και δύσκολου αγώνε. Το παίρνει πίσω. Και κατά συνέπεια θα πρέπει σε αυτέ τι συνθήκε το εργατικό κίνημα να ανασυγκροτηθεί ριζικά με όρους μαχητικότητας, με όρους α, μαζικότητας, με όρους ταξικού προστανατολισμού. Πρέπει να έχει στόχους οι οποίοι δεν θα είναι το πώς θα δημιουργήσουμε ρογμή στον Α ή στο Β σημείο τη κυβερνητική πολιτική πρέπει αυτή η πάλι να στοχεύει στη σύγκρουση και στην ανατροπή όλη τη πολιτική όπω ασκείται και ακολουθείται σήμερα και ταυτόχρονα να διατυπώσει και να εκφράσει και την εναλλακτική πρότασή του που δεν μπορεί να είναι ο ευρωμονόδρομο, διότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει οδηγηθεί η χώρα, ο λαό, η κοινωνία και οι εργαζόμενοι στη φτώχεια εξαθλίωση και, στο και, και στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να έχει το εργατικό κίνημα και πρέπει σε αυτά τα πλαίσια να συμβάλλουν mm -hmm. όλες οι δυνάμεις που έχουν αναφορά στα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων. Και τέτοιες δυνάμεις και υπάρχουν και είναι δυνατέ και έχουν, ε, έχουν προποθέσει να πετύχουν αυτή την ανασυγκρότηση, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και να υπάρχει η αναγκαία ενότητα, συσπήρωση σε μια τέτοια κατεύθυνση. Χωρί διακορισμού, χωρί καπελ, καπελώματα και χωρί διακρίσει. Μια τέτοια γραμμή θα πρέπει να ακολουθήσει σήμερα το κίνημα, να αναζωογονηθεί, να αναγεννηθεί και να απορριφθεί μπροστά στα προβλήματα και να παίξει ουσιαστικό πρωταγωνιστικό ρόλο ενάντια σε αυτή την πολιτική και την ανατροπή τη και τη κυβέρνηση που την ακολουθεί. Τον ακολουθεί και την εφαρμόζει. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο τη ΠΕΝΕΝ, τον Αντώνη Ταλακογιώργο, που ήταν σήμερα μαζί μα. Ήταν η εκπομπή Ραδιο στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη ΕΡΤΟΠΕΝ. Στην παρουσίαση τη εκπομπή ήταν ο Νίκο Ξηρουδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννη Ασημακόπουλο. Φίλε και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα τη ΕΡΤΟΠΕΝ.